Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αύριο λοιπόν διαμορφώνονται οι οριστικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις ενεργειακές εκκρεμότητες της τρίτης αξιολόγησης. Περισσότερα θα μας πει η Πέννη Χαλάτση. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Το θέμα της πώλησης της ΔΕΗ έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες στα ενεργειακά. Η απόφαση βέβαια είναι ηλυμένη, με Λίτη 1 και 2 και Μεγαλόπολη 3 και 4, μονάδες δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, πάνε για πώληση. Το ένα θέμα είναι αυτό. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν αύριο Παρασκευή κατά τη συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκης με τους θεσμούς. Το δεύτερο θέμα είναι το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου. Η πρόταση που έχει καταθέσει το Υπουργείο είναι η ΔΕΠΑ να αποχωρήσει ουσιαστικά από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και να πάρει το 100% της ΕΠΑ Αττικής. Αυτό είναι κάτι που το συζητούν με τους θεσμούς. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για το ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Να σταθούμε όμως στο θέμα της πώλησης της ΔΕΗ, καθώς αναμένεται η επόμενη περίοδος να είναι αρκετά ταραχώδης. Το ένα κομμάτι το οποίο αποτελεί και αγκάθιση διαπραγμάτευση είναι η τύχη των εργαζομένων. Μιλάμε για 1.500 εργαζομένους, 1.300 από τη Μεγαλόπολη και άλλοι 200 από την Φλόρινα. Ο Υπουργός Ενέργειας έχει διαβεβαιώσει ότι θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, τουλάχιστον με κάποια ρήτρα. Αυτό όμως δεν δείχνει να έχει πείσει τη Γενόπ ΔΕΗ. Ο κύριος Αδαμίδης, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, σε συζήτηση που είχε με το Insider σήμερα, ανέφερε ότι είναι ένα περίπλοκο θέμα η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς ο νέος, ο αγοραστής, οι επενδυτές, ναι, θα είναι αυτοί που θα είναι οι εξολοκλήρου υπεύθυνοι για αυτό το θέμα. Και ακόμα και αν υπάρξει κάποια ρήτρα, για παράδειγμα για μια πενταετία να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για το τι θα γίνει μετά, ούτε και στο άμεσο μέλλον για το ποιοι θα είναι οι μισθοί, τι θα γίνει με το πλεονάζουν προσωπικό και όλα αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις όλο το Δεκέμβριο και έχουν προειδοποιήσει για απεργίες, δηλαδή για πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος, μέσα στο επόμενο διάστημα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα παρακολουθήσουμε στην εξέλιξή τους. Αύριο λοιπόν οι οριστικές αποφάσεις και από εκεί και ύστερα παρακολουθούμε τις αντιδράσεις. Να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ είπε ότι η αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία παρουσιάζονταν ως αντίθετα στην πώληση αυτή ουσιαστικά δεν έχουν εκφράσει κάποια έντονη αντίσταση σε αυτό. Προειδοποίησε ωστόσο ότι δεν θα αφήσει να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ καμία απόφαση για την πώληση όταν θα έρθει αυτή η ώρα, δηλαδή αφού θα ψηφιστεί η πώληση και όταν θα πρέπει αυτό να αποφασιστεί και να επικυρωθεί από το ΔΣ της ΔΕΗ.